Ημερησία διαταγή της 18ης Μαρτίου 2022. Ημί, ανάπαυση. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό, κατόπιν αποφάσεως της στρατικής ηγεσίας, παραδίδω σήμερα τη δίκη στο 80 στον εκλεκτό συνάδελφο, ταξίαρχο κύριο Σπυρίδωνα Κογιάννη. Όταν παρέλαβα τη δίκη στο 80 πριν ένα έτος, πιθανόν να θυμάστε ότι η συγκίνησή μου ήταν έκδηλη. Καθώς πέρα από τη χαρά για την τιμή που μου απέδωσε η ηγεσία το ΓΕΣ, αναθέτοντας μου τη συγκεκριμένη διοίκηση, είχα και ένα προσωπικό λόγο που επέτεινε τη συναισθηματική μου φόρτιση. Η 80 ΑΡΤΕ υπήρξε ο πρώτος σχηματισμός τον οποίο είχαν τοποθετηθεί ως νεαρός αθυπλοχαγός το 1989, προκειμένου να ξεκινήσω τη στρατιωτική μου καριέρα. Αναλαμβάνοντας λοιπόν τη διοίκηση της, ένιωθα δικαιωμένος για την αφοσίωση στις στρατιωτικές επιταγές που επί 33 έτη προσπάθησα με όλες τις δυνάμεις μου να υπηρετήσω. Η γεωγραφική θέση και τα όρια ευθύνη στο 80 ΑΡΤΕ στην καρδιά του Αιγαίου, σε άμεση γειτνίαση με την Τουρκία, με 136 νήσους, μικρονήσους και βραχονησίδες και ανάλογη διασπορά των μονάδων, διαμορφώνει το πιο πολύπλοκο και δύσκολο νησιωτικό σχηματισμό και εσαρκώνει τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον στρατιωτικό διοικητή. Μακριά από τους διαδρόμους και τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης, εδώ που τα προβλήματα εμφανίζονται αναπάντεχα και ζητούν λύσεις επιτακτικά. Εδώ που οι καιρικές, μεταφορικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να γίνουν εξαιρετικά δυσχερείς. Εδώ που οι αποφάσεις απαιτούν ταχύτητα, ευρηματικότητα και αυταπάρνηση. Εδώ που το δύσκολο είναι πάντα δυσκολότερο και το αδύνατο πρέπει να γίνει δυνατό. Το χρόνο που πέρασε, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις, αλλά βιώσαμε και στιγμές δικαίωσης. Σταχυολογώ από τις πρώτες, τη συνεχιζόμενη για δεύτερο χρόνο πανδημία, τις πολλές ασκήσεις, τα πολλαπλά έργα και δράσεις που μας ανατέθηκαν από τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, προκειμένου μεταξύ άλλων να διευθετηθούν εκκρεμότητες που δημιούργησε ο πρώτος χρόνος πανδημίας, τη ρεαλιστική εκπαίδευση των ρητών και την εφίσηση των πατριωτικών ιδεωδών, καθώς και τη διαρκή προσπάθεια συντήρησης και βελτίωσης των μέσων και των εγκαταστάσεών μας. Τέλος, την ανέργεια του ιερού ναού της ταξιαρχίας μας, στόχος που είχε τεθεί από τους προκατόχους μου, από τη μεταστάθμευση της ΑΤΕ στην παρούσα θέση το 2010 και ευωδόθηκε επί της ηθείας μου. Ο Άγιος Γεώργιος Ανωτέρας σύντομα θα μπορέσει να κάνει τα θυρανίξια του. Όλα ολοκληρώθηκαν με μεθοδικότητα, επιμέλεια, συνέπεια και αδιαφεσβήτητη επιτυχία. Από δε τις πολλές στιγμές δικαίωσης και ηθικής ικανοποίησης, ξεχωρίζω μία ως την πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της 80 ΑΤΕ, που θα φυλακίσω για πάντα στην ψυχή μου. Την απόδοση τιμών στην ελληνική σημαία την 13η Φεβρουαρίου στην Κίναρο, με τον ήλιο να βγει στο Αιγαίο Πέλαγος, το ευατήριο να ισχύει από τη στρατιωτική Σάλπικα και την ακρίστα κυρία Ρινιό ανάμεσά μας να χαιρετά την Κανατολή. Όλα τα παραπάνω θα ήταν αδύνατα χωρίς το δικό σας επαγγελματισμό, το πνεύμα συνεργασίας, την πειθαρχία, την απαράμιλη αφοσίωση στο καθήκον, την ευγένεια ψυχής, την αλληλεγγύη, την επιμονή και την εγκαρτέρηση. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον επιτελάρχη και τον υποδιοικητή μου, όχι με διάθεση να ξεχωρίσω από τους υπολείπους ως προς τη συνεισφορά τους, αλλά γιατί ήταν οι άμεσοι συνεργάτες μου, οι επιφορτισμένοι να με ενημερώνουν ακατάπαυστα, να λειτουργούν ως σχηματοθράφτες, να υλοποιούν τις αποφάσεις μου και να με στηρίζουν στο καθημερινό έργο μου. Η 80 ΑΤΕ στηρίζεται στην αποδοχή και στην έμπρακτη και ηθική βοήθεια της τοπικής κοινωνίας για να επιτελεί το έργο τους. Η δε κοινωνία στηρίζεται στην επαγρύπνηση της ταξιαρχίας για να μπορεί να κάνει όνειρα, να βάζει στόχους και να προοδεύει. Ένα χρόνο πριν, εκφωνώντας την ημερήσια διαταγή ως παραλαμβάνω διοικητής, είχα τονίσει ότι η διοίκησή μου θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους νόμους και τους στρατιωτικούς κανονισμούς, την εφαρμογή των οποίων θα απαιτούσα πρωτίστως από τον εαυτό μου, υποσχόμενος ότι θα στεκόμουν δίπλα σας ως συμπαραστάτης. Κατά τον απολογισμό μου σήμερα, θεωρώ ότι τήρησα τις προσχέσεις μου χωρίς εσκεμμένα σφάλματα, διαπράξεων ή παραλήψεων. Καθένας βέβαια κρίνεται από τον δρόμο και την ιστορία του. Εύχομαι ειλικρινά σε όλους σας και στον ταξίαρχο κύριο Σπυρίδωνα Κογιάννη υγεία, επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, αυτοπραγμάτωση και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Αποχωρώ από τον 80 ΑΤΕ και από την ενεργή στρατιωτική ζωή έμπλεον συναισθημάτων και ευγνωμοσύνης για όσα αξιώθηκα να υπηρετήσω και να στήσω. Και υποκλειόμενος με σεμνότητα στις πολεμικές σημαίες και στους νεκρούς ήρωες ταξιαρχίας, σας καλώ να αναγωνίσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η 80 ΑΤΕ! Ζήτω!
Ανάγνωση υπηρεσίας διαταγής παραλαμβάνων του διοικητή. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναλαμβάνω από σήμερα τη διοίκηση 80Τ, διαδεχόμενος τον υποστράτηγο αναποστρατεία κύριο Θεοδόσιο Τριαντάφυλλο, στον οποίο εκφράζω εκ μέρους όλων τις θερμότερες ευχαριστίες για την προσφορά του και το έργο που επιτέλεσε και τις εγκάρδιες ευχές μας για υγεία, δύναμη και ευτυχία στη νέα του ζωή. Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεων που από σήμερα καλούμε να απομισθώ, δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατηγικούς κανονισμούς και νόμους και θα απαιτήσω την πιστή τήρηση και εφαρμογή τους από όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Ως διοικητής, υπόσχομαι να διαθέσω όλες τις δυνάμεις μου για να φανώ αντάξεις της τιμής και εμπιστοσύνης με την οποία με περιέβαλε στρατιωτική ηγεσία αλλά και των επιταγών της ιστορίας του σχηματισμού. Στην κοινή μας προσπάθεια θα βρίσκομαι διαρκώς δίπλα σας, παρακολουθώντας εκ του σύνη και στο έργο και τη δραστηριότητά σας, αργός και συμπαραστάτης στην αντιμετώπιση πάσης φύσεων των κεραιών και προκλήσεων. Παράλληλα όμως, θα βρεθώ απέναντι σε όποιον δεν εφαρμόζει πιστά τις κατευθύνσεις που στοχεύουν στη διατήρηση του υψηλού επίπεδου των μονάδων μας. Με τη βοήθεια του Θεού και την εμπιστοσύνη της ηγεσίας, με υπερηφάνεια για την αποστολή που μου ανατέθηκε και κυρίως με τη δική σας αμέρη συμπαράσταση, ξεκινάμε σήμερα ένα δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα. Στις αρχές και στους κατοίκους του νησιού μας, υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε την καλλιέργεια και εμβάθυνση των σχέσεων εμπιστοσύνης και των ισχυρών δεσμών μας. Τους διαβεβαιώνω ότι στην ευαίσθητη αυτή ακριτική περιοχή της πατρίδας μας, όπου έχουμε ταχθεί από την πολιτεία να φυλάμε θερμοπύλες, θα υπερασπιζόμαστε τα ιδανικά και τα δίκαια του ελληνισμού με κάθε κόστος, εμπεδώνοντας τους κατοίκους και ακρίτες στο νησιό μας το αίσθημα ασφάλειας, συνδράμοντας ενεργά και επιτρέποντάς τους να αφιερωθούν απερίσπατα σε έργα ειρήνης, δημιουργίας και ευημερίας. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η 80Τ! Ζήτω!